Ενημερωτική εκδήλωση οργάνωσε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου το απόγευμα της Τετάρτης ο Σύλλογος Μεσητών Λέσβου με τη συμμετοχή συμβολιογράφων και δικηγόρων με σκοπό την ενημέρωση για θέματα που απασχολούν τον κλάδο των ακινήτων. Είναι πολύ καλό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά από συλλόγους καινούργιους, οι οποίοι ξεκινάνε με όρεξη, με όραμα για τα μέλη τους, αλλά και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις, να αναλύσουμε θέματα συστήματος αγοράς, θέματα πολεοδομικά, θέματα αγοροπολισιών, θέματα διάφορα που απασχολούν επαγγελματίες και πολίτες και έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο είναι πολύ καυτό στις μέρες μας. Το κομμάτι του στεγαστικού προβλήματος και για να μην το αναφέρουμε μόνο πρόβλημα, το κομμάτι των κινήτων, διότι η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη και όχι μόνο της ελληνικής εγχώριας ζήτησης, αλλά της διεθνούς συζήτησης. Άρα αποτελεί, ας πούμε, ένα θέμα το οποίο έχει αντικείμενο συζήτησης σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια που είχαμε περάσει διάφορα. Μακάρι να γίνονται συνέχεια τέτοιες εκδηλώσεις και να ερχόμαστε στο πολύ όμορφο νησί σας. Είναι η πρώτη μας εκδήλωση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους γίνεται αυτό πραγματικότητα. Καταρχάς να γνωριστούμε όλοι μαζί. Επίσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε μια αγοραπολισία ακινήτων είναι και οι συμβολαιογράφοι αλλά και οι δικηγόροι. Έχουμε κάνει ένα σχετικό κάλεσμα και σε εκείνους να ακούσουν μια πρώτη γνωριμία καταρχάς του νεοσύστατου συλλόγου μας. Και έχουμε φέρει κάποιους επίτιμους καλεσμένους για να αναλύσουν κάποιες εξελίσεις όσον αφορά το χώρο του real estate. Mm-hmm. Γενικά, πώς είναι τα πράγματα στον χώρο της αγοράς των ακινήτων φέτος και πώς προβλέπετε να κινηθούν? Γενικά, η Μυτιλήνη δείχνει μια βελτίωση. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με όλες τις συνέπειες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε το νησί να προσπαθεί να ανακάμψει. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει έλλειψη ακινήτων λόγω του ότι δεν έχουν οικοδομηθεί αρκετά ακίνητα στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Αλλά τουλάχιστον μέσα από ανακαινήσεις και γενικότερα αυτό, δηλαδή από ανακύκλωση παλιότερων ακινήτων, μπορούμε και καλύπτουμε τις ανάγκες. Θα πούμε διάφορα πραγματάκια τεχνικής φύσεως σχετικά με το ποιες είναι οι δεξιότητες επιτυχίας που μπορεί να χρησιμοποιεί ο σύγχρονος κτηματομεσίτης προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά, να λειτουργεί με αυτοπεποίθηση και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά και επιτυχημένα τους πελάτες. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μόνο οι συλλογικές προσπάθειες έχουν αποτελέσματα, οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή κίνηση και για το νησί και για τους συμβαλόμενους αλλά και για τους ίδιους τους επαγγελματίες. Ήθελα να επισημάνω ότι η δημιουργία από το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του Συλλόγου των Μεσητών, σε σχέση τουλάχιστον με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση που θα γίνει στη χώρα μας μετά από αυτή την ΕΠΑ επιχείρηση πολεοδομική, ένα συγκρότηση του ΑΕΝΙΣ του Αντώνη Τρίτσι, δεν έχει γίνει κάτι τόσο μεγάλο και τόσο συγκεκριμένο και θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Πιθανόν και αυτό θα εξαρτηθεί από τις εκλογές. Γιατί το από αυτό? Θεωρώ ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί να είναι και μια μορφή διαβούλευσης επί της ουσίας, δεδομένου ότι ο Σύλλογος των Μεσητών απαραίτητα πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να έχει λόγο σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα.